Οι καταναλωτές στην Ξάνθη, παρόλη την πληθώρα των ειδών και τα ποσοστά των εκπτώσεων αγγίζουν έως και το 70%, είναι ακόμη αρκετά επιφυλακτικοί και διστακτικοί ένα μήνα μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Είναι προφανές ότι η αγοραστική αμηχανία που παρατηρείται επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση του καθενός, που δυστυχώς δεν είναι και ιδιαίτερα άνθυρη για τους περισσότερους. Οι εκπτώσεις έχουν σχεδόν ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει. Στην αρχή ήταν λίγο υποτονικά τα πράγματα. Κάποιες μέρες έχει κίνηση, κάποιες μέρες δεν έχει. Είναι ανάλογα το τι περισσεύει στον καθένα. Έχουμε γίνει γραφικοί, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, τα αποτελέσματα τα τελικά θα τα δούμε στις 31 Αυγούστου που λήγουν και επίσημα οι εκπτώσεις, και ελπίζουμε, γιατί υπάρχουν άλλες 15 μέρες ακόμη μπροστά μας, ότι θα υπάρχει και ανάλογη κίνηση. Πιστεύετε ότι αυτή η περίοδος είναι θετική για τους εμπόρους? Να σας πω την αλήθεια, είναι 50-50 τα πράγματα. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν μέρες που υπήρχε μια κίνηση ικανοποιητική, υπήρχαν μέρες που δεν ήταν ικανοποιητική η κίνηση. Οπότε όλο το ταμείο μας μπορούμε να το κάνουμε όταν θα τελειώσουν οι εκπτώσεις και θα είναι ένα συνολικό ταμείο. Οπότε εκεί θα δούμε αν είχε ουσία αυτή η περίοδος εκπτώσεων ή δεν είχε. Αλλά το βασικό, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που έχω βαρεθεί να λέω συχνά, ότι σχεδόν 6 μήνες το χρόνο υπάρχουν εκπτώσεις. Οπότε έχει χάσει την ουσία η λέξη εκπτώσεις ή προσφορές, όπως θέλετε να το πείτε. Ο κόσμος, αυτό που έχω πει και το φωνάζω συνέχεια, είναι η έρευνα αγοράς. Επειδή πλέον τα κουκιά μας είναι μετρημένα, τα χρήματα που μπαίνουν σε κάθε σπίτι είναι μετρημένα, καλό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς, γιατί πρέπει να ψωνίσουμε αυτά που πρέπει να ψωνίσουμε στην τιμή που πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη. Οπότε η πόλη της Ξάνθης προσφέρει και καλές τιμές και ποιότητα και ποσότητα. Οπότε αυτό το βλέπουμε κι εμείς, ότι ο κόσμος στηρίζει την αγορά, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι τόσο περίεργα και τόσο πολύπλοκα που αναγκάζονται να παίρνουν πλέον πιο λίγα πράγματα από ό,τι άλλες χρονιές. Όσον αφορά σε περιστατικά επαγγελματιών που ίσως προσπαθούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή με πλασματικές εκπτώσεις, ο κύριος Μίλκογλου υποστηρίζει ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά ο κάθε επαγγελματίας μόνος του καθορίζει την καλή ή την κακή του φήμη. Πάντα επιμένω για αυτό εδώ το πράγμα. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Όταν μέσα σε ένα καλάθι υπάρχει ένα σάπιο μήλο, καλό είναι να το πάρεις, να το πετάξεις, να μην σαπίσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε η καλύτερη διαφήμιση είναι από στόμα σε στόμα και η καλύτερη δυσφήμιση είναι από στόμα σε στόμα. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην πόλη της Ξάνθης, τουλάχιστον δεν έχουν φτάσει ακόμη στα δικά μου τα αυτιά. Αλλά όπως σας είπα, το καλύτερο είναι αυτό. Δηλαδή, αν κρίνεις ότι υπάρχει κάτι τόσο άσχημο, γιατί είναι άσχημο αυτό, καλό είναι να το αποφεύγεις.